Όχι, για μια ακόμη φορά αυτό το δίμερο αναμενόμενο άλλωστε μια μεγαλύτερη αθλητή του ελληνικού στίβου, τη Βλέπα Χρήστου. Λοιπόν, μετά το τριπλούν το μήκο, εντάξει, μα έχει συνηθίσει όλα αυτά. Πήγε καλά, 6-56. Νομίζω όταν μια αθλητή του τριπλούν πάει καλά και στο μήκο, δείχνει ότι τα πράγματα γενικώ είναι καλά. Ναι, δόξα τω Θεώ, είναι καλά τα πράγματα. Ήταν ένα χαρούμενο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην Πάτρα. Το ευχαριστήθηκα. Όπως και το μήκος, το αγαπώ. Μπαίνω, αγωνίζομαι όπου μου δοθεί η ευκαιρία και όπου με αφήσει ο προπονητής μου. Γιατί ναι, δεν με αφήνει και πολύ εύκολα. Και σήμερα το ευχαριστήθηκα. Ήθελα την νίκη. Αυτά. Πήρα ψυχολογία γιατί είχα ταλαιπωρηθεί λίγο. Είναι γνωστή η ιστορία μου. Με έχει κάψει. Αλλά εντάξει, τώρα είμαστε μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Και συνεχίζω. Άρα ούτε σήμερα καμία ενόχληση. Όχι. Καμία ενόχληση, έχει φύγει αυτό πια, ανοίξει το παρελθόν. Κοιτάζουμε το μέλλον, είμαι πολύ αισιόδοξη. Αργανικό θα πας? Θα πάω. Βεβαίως, θα είμαι εκεί. Άνετα, χωρίς άγχος για τίποτα? Τώρα, ναι, εννοείται, χαλαρά, να κάνουμε ωραία το τριπλουνάκι μας, να το ευχαριστηθώ κι εγώ και ο προπονητής μου, γιατί μαζί βγάζουμε αυτή τη δουλειά, μαζί περνάμε και όλο το άγχος, το στρες, την αναμονή. Οπότε θέλω να του χαρίσω μια επίδοση πριν το Βερολίνο. Και στον ελληνικό στίβο τι θα χαρίσει το Βερολίνο? Μακάρι να φανώ αντάξια των προσδοκιών. Από αυτά που όλοι μου λένε και περιμένουν, μου δίνουν δύναμη και εύχομαι να του χαρίσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μακάρι να τα καταφέρω. Στο ευχόμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Νίκο. Λοιπόν, ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε τη Βούλα. Μια αθλήτρια με πολύ στένος, αγωνιστικό.